Ναι, γεια σας. Δεν αφορά Αντιλαμβάνομαι το προς εδώ κάτι συγκλονισμό σας. Ναι. που θα βοηθήσει όσον αφορά το κυρίως θέμα. Δηλαδή, εμάς η έννοια μας τώρα είναι να βρεθεί το παιδί. Αυτό είναι που μας ενδιαφέρει τώρα αυτή τη στιγμή. Καλούμε και εμείς τον κόσμο με τη σειρά μας να δώσει όποια πληροφορία αν έχει για το θέμα αυτό. Το μόνο που θα ήθελα, μια και μου δίνετε την ευκαιρία, είναι να διευκρινίσω ότι το σχολείο δεν έχει καμία σχέση με αυτή την υπόθεση. Πρόκειται για μια καθαρά ενδοοικογενειακή υπόθεση. Δεν έχει συμβεί οτιδήποτε εντός του χώρου του νηπιαγωγείου. Εμείς εδώ συνεχίζουμε κανονικά την ημέρα μας, την καθημερινότητα μας και το πρόγραμμα του σχολείου. Τα παιδιά είναι στις τάξεις τους, με τις δασκάλες τους. Κάλουμε τους γονείς μας να ησυχάσουν. Ωραία, να καθησυχάσουμε τους γονείς λοιπόν. Ωραία. Ναι. Βέβαια, να καθησυχάσουμε τους γονείς, διότι γράφονται διάφορα σενάρια. Λυπούμε να το πω, κυρία Αλεξανδρίνου, ότι τα κάποια μέσα επικοινωνίας και κυρίως διαδικτυακά, αναμένουμε τουλάχιστον να δείξουν κάποια υπευθυνότητα και μια ευαισθησία. Πρόκειται για ένα μωρό, για ένα παιδί, να μην μεταδίδουν ότι το παιδί απήχθη από νηπιαγωγείο. Το παιδί δεν απήχθη από νηπιαγωγείο, δεν πήγε κανένας μέσα στον χώρο το δικό μας. Κανένας δεν εισήλθε. Κυρία Βασιλιάδου, είναι μπροστά έξω από τον νηπιαγωγείο που απήχθη το μωρό. Έξω από τον νηπιαγωγείο. Έξω από τον νηπιαγωγείο. Θα μπορούσε να συμβεί σε οποιοδήποτε χώρο όπου η μητέρα μεταβαίνει με το παιδί σε αυτό το χρόνο. Σας ευχαριστώ, κυρία Βασιλιάδου, ξεκάθαρα.